Με έναν διαφορετικό τρόπο θέλησε να αποχαιρετήσει το 2022 η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να πάρουν μέρος στη δημιουργία μιας χρονοκάψουλας που θα περιλαμβάνει αποδείξεις της καθημερινής και δημόσιας ζωής στη Λάρισα του 2022. Η χρονοκάψουλα θα σφραγιστεί από εκπρόσωπο του Δήμου, θα αποθηκευτεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και θα ανοιχθεί μετά από 30 χρόνια το 2022. Η δράση ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Ιανουαρίου. Όλες οι χρονοκάψουλες έχουν ένα κοινό, μια λαχτάρα για επικοινωνία με το μέλλον. Τι θέλουμε δηλαδή να πούμε οι σημερινοί πολίτες στους μελλοντικούς συμπολίτες μας σε 30 χρόνια. Και λέμε 30 χρόνια γιατί η χρονοκάψουλα αυτή που έχουμε εμείς εδώ είναι ένα κουτί που θα φυλαχθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θα το ανοίξουμε το 2052. Παράλληλα, στο Μήλο του Παπά θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά 7 έως 12 ετών εν ώψη των Χριστουγέννων με κεντρικό σύνθημα «Χρονοκάψουλα θα φτιάξω και στον χρόνο θα πετάξω». Τι μπορεί κανείς να βάλει μέσα σε ένα κουτί για να θυμάται μια ολόκληρη χρονιά, μια εποχή της ζωής του, τι σχέση έχει το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων με την χρονοκάψουλα, πώς φτιάχνεται ένα μουσείο του εαυτού μας, όλα αυτά και άλλα πολλά θα ανακαλύψουν τα παιδιά που θα επισκεφθούν το μουσείο. Είναι μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων με το γενικό τίτλο «Χρονοκάψουλα θα φτιάξω και στον χρόνο θα πετάξω» για σχολικές ομάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και προγράμματα ελεύθερης συμμετοχής, όπου τα παιδιά και πάλι θα μοιηθούν στην έννοια της μνήμης, των μουσείων και της χρονοκάψουλας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 10, 17 και 18 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί.